Τι εννοούμε με τον όρο πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Εννοούμε την κατάσταση εκείνη που η μέση πίεση στην πνευμονική αρτηρία ανεβαίνει πάνω από 25 χιλιοστά στήλης υδραργύρου. Και αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια, ε, όπως κληρονομικά αίτια, όπως συγγενείς καρδιοπάθειες, όπως λοιμόξεις με HIV, όπως σκληρόδερμα, μια ειδική νόσος του συνδετικού ιστού και διάφορα άλλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να ανοιχνεύσουμε κάποιο αίτιο, οπότε μιλάμε για ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Η οποία πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αντιμετωπίζεται, παλιότερα δεν υπήρχε θεραπεία για την νόσο αυτή. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αναπτυχθεί τρεις ομάδες φαρμάκων, οι ομάδες φαρμάκων φαίνεται ότι βοηθούν αυτούς τους ασθενείς να έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά φαίνεται και μακρύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Πόσο συχνή είναι στη χώρα μας. Αυτή η νόσος δεν είναι συχνή. Θα έλεγα ότι είναι σπάνια νόσος και γι' αυτό ακριβώς είναι ανήκει στη κατηγορία των ορφανών ε, νοσημάτων και τα φάρμακα τα οποία την αντιμετωπίζουν είναι ορφανά, όπως λέμε, φάρμακα. Τι προσφέρουν σήμερα στη χώρα μας τα εξειδικευμένα κέντρα για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση? Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση είναι μια σχετικά σπάνια νόσος και χρειάζεται ειδική φροντίδα και για την διάγνωση και για την αντιμετώπιση. Δηλαδή οι ασθενείς αυτοί πρέπει να αντιμετωπιστούν από εξειδικευμένους γιατρούς, ομάδες γιατρών, δεν είναι θέμα μιας ειδικότητα, όπως για παράδειγμα μόνο καρδιολόγου ή μόνο πνευμονολόγου. Χρειάζονται γιατροί από πολλές ειδικότητε, οι οποίοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Χρειάζεται να γίνει εξειδικευμένη διάγνωση με όλους τους κανόνες του σωστούς για να βάλουμε τη διάγνωση και αυτοί οι ασθενείς επειδή έχουν πάρα πολλά προβλήματα χρειάζονται και μια εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο σε ειδικά κέντρα που έχουν όλες αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις να προσφέρουν πλήρη διάγνωση και πλήρη θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς. Σε ποιες περιοχές της χώρας μας λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα? Υπάρχουν ορισμένα κέντρα που λειτουργούν στην Αθήνα και υπάρχει και ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Αχέπα στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, τα οποία αυτά προς το παρόν μπορούμε να πούμε ότι προσφέρουν ολοκληρωμένη διάγνωση και θεραπεία. Προφανώς υπάρχουν και άλλα κέντρα τα οποία δεν είναι τόσο πλήρη. Νομίζω ότι στόχος είναι, ε, ανάλογα και με τη σπανιότητα της πάθησης αυτής, δεν μπορούμε να έχουμε στην Ελλάδα δεκάδες κέντρα, αλλά αυτά τα δύο, τρία, τέσσερα, πέντε το πολύ κέντρα τα οποία ασχολούνται ειδικά με αυτό το αντικείμενο. Τι εννοούμε με τον όρο συγγενείς καρδιοπάθειες. Με τον όρο συγγενείς καρδιοπάθεια εννοούμε τις διαμαρτίες περί τη διάπλαση της καρδιάς, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής. Δηλαδή τις πρώτες εβδομάδες και ίσως, όταν η καρδιά αναπτύσσεται, δρά κάποιο τερατογόνο, κάποιο παράγοντας, που μπορεί να είναι, παραδείγματι, μία νόσηση από τον ιό της ερυθράς, η υπερβολική κατανάλωση νοπνεύματος, ή κάποιο φάρμακο και αυτό οδηγεί σε ανομαλία της ανάπτυξης της καρδιάς. Πόσα μωρά γεννιούνται το χρόνο στη χώρα μας με συγγενείς καρδιοπάθειες. Στην πατρίδα μας έχουμε περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους πληθυσμό. Κάθε χρόνο γεννιούνται περίπου 100.000 παιδιά. Από αυτά τα 900 με 1.000 θα έχουν κάποια συγγενή καρδιοπάθεια. Τα 100 από αυτά θα είναι βαριές συγγενείς καρδιοπάθειες οι οποίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και ταχύτατη αντιμετώπιση. Πώ αντιμετωπίζονται σήμερα οι παθήσει αυτέ, Οι παθήσει αυτέ αντιμετωπίζονται είτε επεμβατικά, δηλαδή είμαστε σε θέση ε, ακριβώ όπω οι καρδιολόγοι ενηλίκων, με ιδιαίτερα λεπτού καθετήρε, μπαλονάκια ε, ή ε, διάφορε μικροσυσκευέ να προσφέρουμε ίαση, είτε χειρουργικά. Από του 100.000 ασθενεί και από τα 1.000 παιδιά περίπου τα οποία θα έχουν συγγενείς καρδιοπάθειες, πρέπει να υπολογίσουμε ότι στην πατρίδα μας έχουμε ένα συνολικό αριθμό περίπου 40.000 ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες. Οι 25.000 από αυτούς πρέπει να είναι ενήλικες με συγγενείς καρδιοπάθειες και σε ένα ποσοστό 2 με 4% πρέπει να είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν πνευμονική υπέρταση και οι οποίοι χρειάζονται ειδική θεραπεία, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και το προγνώσιμο της επιβίωσης.